συμπληρώνουμε τα 20 χρόνια δράσης βετεράνη και αυτό είναι η ουσία για μας. Αλλά από εκεί και έπειτα εμείς έχουμε πάρα πολλούς αγώνες δώσει, αλλά το σημαντικό είναι η κοινωνική προσφορά, οι βετεράνοι. Τονίζω ότι δεν είναι μόνο αγώνας προσφορικός, αλλά είναι κοινωνική προσφορά. Σε αυτό επάνω έχουμε δώσει την ιδιαίτερη προσοχή μας. Θεωρώ τη στιγμή που το ελληνικό ποδόσφαιρο το 50% αποτελείται από ξένους ποδοσφαιριστές, θεωρώ ότι συμβάλλει σε αυτό. Ένα δεύτερο που γνωρίζουμε εμείς οι πυριώτες όλα τα χρόνια είναι οι αγωνιστικοί χώροι που είναι περιορισμένοι. Υπήρχαν, ήταν πάντα περιορισμένοι και το 2019 ακόμα εξακολουθούν να είναι περιορισμένοι. Αυτό θεωρώ ότι είναι δύο σημαντικοί λόγοι να μην βγαίνουν ποδοσφαιριστές και να φτάνουν μέσα στην Ευαγγελία. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία και αγώνας, αγώνας, αγώνας. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι και να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Τα 20 χρόνια δεν είναι ότι παίζουμε ποδόσφαιρο εμείς οι παλέμαχοι, είναι αυτό που κάνουμε. Να σκεφτείς ότι μόνο το 18 δώσαμε 14 καροτσάκια αναπηρικά στα παιδιά, εκτός από τα τρόφιμα, στα σχολεία, στις εκκλησίες, στους δήμους, στη Νίκαια, στο Πέραμα, 15 τόνους τρόφιμα και τέτοια. Εγώ θέλω να δώσω με τις ενεργείες ότι που κάνουμε, θα βραβεύσουμε αξιόλογους ανθρώπους του αθλητισμού και όχι μόνο, και θέλω να δώσω μια ευχή να είμαστε όλοι αγαπημένοι με υγεία. Αυτά και τα υπόλοιπα θα τα δούμε εδώ στις βραβεύσεις. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Είμαι από τους, όταν ήμουν πιτσιρικάς, παρακολουθούσα πάρα πολύ το ποδόσφαιρο του Πειραιά. Έτρεχα πίσω από όλους για να μπω μέσα στο γήπεδο να δω τα παιδιά να παίζουν. Τους θαύμαζα. Και εύχομαι αυτή η θέληση που είχαν τότε μέσα στα γήπεδα να κάνουν τον κόσμο να ασχολείται και να παρακολουθούν ποδόσφαιρο και αθλητισμό, να συνεχίσουν να τον έχουν και εδώ, σαν μια ωραία παρέα, να παρακινούν τον κόσμο να αγαπάει τον αθλητισμό και ό,τι μπορούν να βοηθάνε τους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει τον αθλητισμό, αλλά και οποιοδήποτε άνθρωπο στην κοινωνία του Πειραιά, νομίζω ότι θα είναι μεγάλο το έργο τους. Το εύχομαι η φετινή χρονιά να τους δώσει περισσότερη δύναμη και περισσότερα εφόδια. Και κοινωνικό και αγωνιστικό, πάνω απ' όλα όμως δίνουν ζωή στο βετεράνο. Αυτό που αγαπάμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι δεκάδες ομάδες με μεγάλη ιστορία στο ελληνικό και πειραϊκό ποδόσφαιρο. Θέλω να πω πολλά μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους για όλη αυτή τη δραστηριότητα, τις πρωτοβουλίες που παίρνουν. Να βλέπουμε σήμερα εδώ μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου που αν δεν υπήρχαν αυτά θα είχαν ξεχαστεί. Γι' αυτό και εμείς Τριλικές Ιστορίες που γιορτάζουμε φέτος τα 31 χρόνια, τους θυμόμαστε, τους παρουσιάζουμε και πάνω απ' όλα το αγαπημένο μας κανάλι 1 που είναι κοντά μας όλες αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις. Εύχομαι για όλο τον κόσμο και κυρίως εδώ του Πειραιά, γιατί μπορώ να πω ότι ανδρώθηκα εδώ. Η μαμά μου ήταν από την Νίκαια, στην Προοδευτική έπαιξα. Οπότε λοιπόν είμαι συνδεδεμένος πολύ με τον Πειραιά και είναι ωραίο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και να βρισκόμαστε όλοι αυτοί οι παλέμαχοι, να τα λέμε, να βραβεύουμε ορισμένα παιδιά τα οποία πάντα και προσέφεραν υπηρεσίες και το άξιζαν αυτό που έκαναν και γενικά να είναι όλος ο κόσμος καλά και το 19 είναι καλύτερο, να είναι καλύτερο από το 18, γιατί το 18 ήταν λίγο άσχημο. Έχει συναγωνισμό, βέβαια ο ΠΑΟΚ ξέφυγε από την αρχή μπροστά. Ο Ολυμπιακός στο διάστημα αυτό προσπαθούσε να ανασυνταχθεί γιατί ήρθαν καινούργιοι παίκτες και βεβαίως τώρα έχει στρώσει πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι θα το κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Τα παιδιά τα περισσότερα είναι φίλοι, άλλοι είναι παλιοί συμπαίκτες, άλλοι παλιοί αντίπαλοι και αυτό που μπορώ να πω και μακάρι να είναι πάντα καλά και να μπορούν να κάνουν το κοινωνικό έργο αυτό που έχουν ξεκινήσει και αυτό που κάνουν. Μακάρι να είναι πάντα καλά και να προσταθούν γιατί βοηθούν πολύ κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή που εμείς ως ομάδα handball είμαστε προσκεκλημένοι της Ένωσης Παλεμάχων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Θέλουμε να ευχηθούμε στην Ένωση Παλεμάχων να συνεχίσει και το έργο της και εκτός γηπέδων. Ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλους, σε όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού και στην Ένωση Παλεμάχων
τα καλύτερα και να συνεχίσουν το έργο τους. Η Ένωση Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Πειραιά σας ευχαριστεί που βρίσκεστε κοντά μας. Τα 20 χρόνια που γιορτάζουμε είναι μια συλλογική προσπάθεια όλων των ομάδων των πειραϊκών σωματείων. Είναι μια προσπάθεια η οποία αγκαλιάζουν οι βετεράνοι πάνω στο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και αθλητικό τους κομμάτι. Ένα κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή διακατέχει από όλη την προσπάθεια του Δέλτα Σίγμα, μια προσπάθεια η οποία γίνεται εδώ και 20 χρόνια με σκοπό πρώτα να αγωνιζόμαστε εντός γηπέδων και μετά εκτός γηπέδων, με μεγάλες φιλανθρωπικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπολία, αιμοδοσίες, συσίτια και ό,τι αυτή τη στιγμή μπορούμε να δίνουμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.